στο πρώην τρίτο σώμα στρατού. Το νατοϊκό στρατηγείο, το οποίο οργανώνει, είναι υπεύθυνο για την οργάνωση των δυνάμεων ταχείας ανάπτυξης. Όλη η χώρα μας, και εδώ είναι η διαφοροποίησή μας, η έντονη και η κάθετη με τον Δήμαρχο, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας δεν πρέπει να έχουν ως στόχο την εκπαίδευσή τους για επεμβάσεις σε άλλες χώρες. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, και εδώ απευθύνομαι ιδιαίτερα στους Έλληνες αξιωματικούς, πρέπει να έχουν το ρόλο της υπεράσπισης της πατρίδας. Ωστόσο, το νατοϊκό στρατηγείο γνωρίζουμε πολύ καλά ποιο ρόλο έχει εδώ πέρα. Πάνω από 60 χρόνια το ΝΑΤΟ έχει βαμμένα τα χέρια του με το αίμα των λαών, με το αίμα αθώων υπάρξεων, με το αίμα μικρών παιδιών, και γι' αυτό καλούμε τον Δήμαρχο, καλούμε τους Δημοτικούς Συμβούλους να αναλογιστούν τι ρόλο παίζουν στον εξοραϊσμό του ρόλου του ΝΑΤΟ στην περιοχή μας. Με τέτοιου είδους οργανώσεις όπως είναι αυτή η σημερινή, δεν θα σταματήσουμε να αντιδράμε. Δεν είμαστε κάποια περιθωριακή ομάδα, είμαστε η συνείδηση του ελληνικού λαού ενάντια στο ΝΑΤΟ, ενάντια στους πολέμους που δημιουργεί, και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ, θα μας βρίσκει μπροστά του το ΝΑΤΟ, έτσι όπως μας βρήκε το 1999 στον πόλεμο ενάντια στη Ιουγκοσλαβία, θα μας βρίσκει διαρκώς μπροστά του. Σήμερα είμαστε